Να συνδεθούμε τώρα με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής από το Πανεπιστήμιο Νεάπολης, ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ευθυμιόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στην Αθήνα. Λοιπόν, και βλέπουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από τη μία πλευρά, όλος ο κόσμος ασχολείται με το τι ώρα και πότε και πώς θα χτυπήσει το Ισραήλ το Ιράν, πώς μπορεί να έχουμε νέα κλιμάκωση σε αυτή τη σύγκρουση, ο κίνδυνος περιφερειακού πολέμου και όλα τα αυτά. Την ίδια ώρα, βέβαια, είχαμε ένα νέο λουτρό αίματος στη Γάζα, με 73 νεκρούς τουλάχιστον. Είναι μια κατάσταση που από όπου και αν τη δεις, βαίνει επιδεινούμενη. Ναι, κοιτάξτε. Το έχω πει εξ αρχής και επιμένω σε αυτό, ότι οι Ισραηλινοί δεν πρόκειται να σταματήσουν την επιχείρησή τους. Και η κατάσταση έτσι όπως τίνει να γίνει έχει πολλαπλασιαστικές τάσεις σε διάφορες περιοχές. Η μία περιοχή είναι ο Λίβανος. Η άλλη περιοχή είναι υπάρχουσα στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Η άλλη είναι στη Συρία που βομβαρδίζουν, το οποίο πληροφορίες βγαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Οι Εμένοι που έχουν επεκταθεί. Και βεβαίως ο απότερος στόχος και σκοπός είναι όχι απαραίτητος να επιτεθούν το Ιράν, όσο να ρίξουν το καθεστώς του Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει μία συνέχεια. Άρα λοιπόν οι επιθέσεις αυτές είναι προληπτικής φύσεως. Είναι στοχευμένες με ειδικό τρόπο και επιχειρησιακό και σε σχέση με τα άτομα τα οποία εξολοθρεύουν το ένα μετά το άλλο και είναι τρομοκρατικές ομάδες αυτές τις οποίες αντεπιτίθεται και καλά κάνουν και αντεπιτίθεται στις τρομοκρατικές ομάδες. Όμως ο ανθρώπινος παράγοντας, ο απλός, ο πολίτης δεν μπορεί να προστατευθεί και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει αρχίσει και μεγιστοποιείται ακόμα πιο πολύ. Για τον απλό λόγο ότι οι τρομοκρατικές ομάδες αυτές βρίσκονται ανάμεσα σε αθώους πολίτες. Και αυτοί οι αθώοι πολίτες δεν έχουν επιλογή που να πάνε στην πραγματικότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, αυτό, γιατί το ποιος ορίζει ποιος είναι ή δεν είναι τρομοκράτης δεν είναι κάποια ανεξάρτητη αρχή. Είναι τα ίδια τα κράτη που κάνουν τις επιθέσεις. Όταν λοιπόν κάποιος είναι εχθρός σου και τον λες τρομοκράτη, τον διαχωρίζεις από τον πολίτη, αλλά μόνο και μόνο επειδή σε βολεύει. Κοιτάξτε, όχι, δηλαδή, δεν είναι το Ισραήλ, άμα ήθελε να πάει σε ειρήνη, με τη Χαμάς έκανε συνομιλίες. Αλλά τη Χαμάς λέει ότι είναι τρομοκράτες. Άρα τι έκανε, συνομιλίες με τρομοκράτες? Κοιτάξτε, το Ισραήλ κάνει συνομιλίες με την Παλαιστινιακή Αρχή πολλά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό συνομιλούσε με το πολιτικό σκέλος και της Χαμάς και οποιονδήποτε άλλων δυναμικών υπήρχαν από τους Παλαιστινίους. Η Χαμάς όμως ήταν μια παραστρατιωτική οργάνωση η οποία ενισχύθηκε οικονομικά ανατακτά χρονικά διαστήματα και από τη Χεζμπολάχ αλλά και από το Ιράν κατευθείαν. Αυτές οι ομάδες είχαν ως στόχο και σκοπό να φέρουν αντίστοιχα πλήγματα και να έχουν εγκληματικές πράξεις. Άρα λοιπόν το Ισραήλ βάλει εναντίον της Χαμάς. Επειδή ο στόχος του να εξολοθρεύσεις, γιατί μόνο έτσι μπορείς να πεις ολόκληρη την οργάνωση, όλες τις οργανώσεις που είναι γύρω από το Ισραήλ και είναι σε πόλεμο αυτή τη στιγμή, είναι αδύνατον. Ο μόνος άλλος τρόπος για ειρήνη είναι σίγουρα οι συνομιλίες. Σίγουρα. Οι συνομιλίες αυτές όμως, κοιτάξτε, να το πω λίγο αλλιώς. Στο Αφγανιστάν με τους Ταλιμπάν που κρυβόντουσαν ανάμεσα σε αθώους πολίτες όταν βομβαρδίζαν την Καμπούλ ή όλες τις άλλες πόλεις, αν θυμάστε καλά, υπήρχε αντίστοιχη συζήτηση? Όχι. Υπήρχε εν τέλει μια διαπραγμάτευση η οποία όντως υπήρχε και με τη Χαμάς, αν θυμάστε καλά, στο Κατάρ. Όμως όταν αυτή η ομάδα ουσιαστικά δρά για τις πολιτικές άλλων χωρών, είτε η Τουρκία είτε η Ιράν και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να υπάρχει ο στόχος και ο σκοπός που βλέπουμε εμείς στη Δύση. Δηλαδή τι λέτε, ότι δεν υπάρχει παλαιστινιακό ζήτημα και ότι η Χαμάς δρά μόνο και μόνο για τα συμφέροντα του Ιράν? Η Χαμάς σίγουρα δεν δρά για τα συμφέροντα της Παλαιστινιακής Αρχής και της Παλαιστίνης στο σύνολο. Και ο λόγος ήταν ότι, αν θυμάστε καλά, μετά το 2005 και 2006 των εκλογών της Παλαιστίνης υπήρχε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Παλαιστινίων, μεταξύ Φατάχ και Χαμάς. Όπου στην πραγματικότητα η Φατάχ είχε χάσει. Η Χαμάς ήθελε να πάρει τον πολιτικό ρόλο, δεν τον πήρε. Όμως κάπου εκεί τα πράγματα άλλαξαν σε σχέση με τη δυναμική της Παλαιστίνης. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι στην πραγματικότητα η διαπραγμάτευση γίνεται με την Παλαιστινιακή Αρχή και με την ηγεσία, όχι απαραίτητα τον Μαχμούντ Αμπάς. Στην πραγματικότητα αυτό είναι, πρέπει να καταλάβουμε. Είναι η ηγεσία της Παλαιστινιακής πλευράς, δεν ήταν η Χαμάς? Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Και υπήρχε εμφύλιος πόλεμος για αυτό το πράγμα. Όπου ο Μαχμούντ Αμπάς εν τέλει έμεινε
ο ηγέτης της Φατάχ και ο ηγέτης Παλαιστινιακής Αρχής, όπου έκανε πολύ κακή δουλειά σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, και με ένα Ισραήλ που γενικότερα τους έπνιγε, γιατί ήθελε να φέρει τη λύση όπως οι ίδιοι επιθυμούσαν για τα δικά της τα συμφέροντα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν δικαιολογείται. Εκεί, αυτό που αλλάζει το ρου της ιστορίας είναι τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Mm-hmm. Γιατί αν δεν είχαν γίνει αυτά τα γεγονότα, υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπήρχαν πολύ θετικές εξελίξεις στο Παλαιστινιακό και στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Και αυτό το είπαν όλες οι πλευρές. Αυτό που έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο είναι να αποδεχτεί κάποιος τη Χαμάς ως έχει ως οντότητα. Αυτή η οντότητα είναι τρομοκρατική, δεν είναι πολιτική. Κύριε Φημιόπουλε, κάποιος που είναι Έλληνας, δεν είναι ούτε Ισραηλινός, ούτε είναι Παλαιστινιακής καταγωγής, ούτε τίποτα. Το βλέπει από μακριά. Τι κοιτάει, πώς μπορεί να υπάρξει ειρήνη, πώς μπορεί να έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη σε αυτό που γίνεται τώρα και είναι ένα λουτρό αίματος πραγματικά. Ειρήνη υπάρχει μόνο με συνομιλίες. Δεν μπορείς με δολοφονίες ή με βομβαρδισμούς να έχεις ειρήνη. Πολλά θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά. Καταρχήν με την πορεία και τη στήριξη της Ελλάδος σε σχέση με διαπραγμάτευση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Mm-hmm. Για τους δύο λόγους ότι συνομιλούμε και με τους Παλαιστινίους, συνομιλούμε και με τους Ισραηλινούς. Το δεύτερο είναι ότι συνομιλούσαμε με τους Παλαιστινίους από την περίοδο του 80. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Mm-hmm. Και έχουμε βοηθήσει τον Παλαιστινιακό λαό πολλάκις και πολλαπλές φορές και στην παιδεία τους και σε άλλα ανθρωπιστικά ζητήματα και συνεχίζουμε. Το τρίτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θεωρεί όλες τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν πολιτική χρειά ως τρομοκρατικές ομάδες. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια διαμεσολάβηση μιας ομάδας η οποία όμως να εγγυηθεί ότι η αντίθετη πλευρά που θα καθίσει να συνομιλήσει, εάν δεν υπάρχει λύση, δεν θα αρχίσει τους βομβαρδισμούς. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο πόλεμος είναι ατελείωτος, γιατί αυτός ο πόλεμος δεν θα φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα για καμία πλευρά. Ούτε θα φέρει πίσω τους ομήρους τους Ισραηλινούς, ούτε θα φέρει πίσω τους νεκρούς που έχουν περάσει κατά χιλιάδες στην Παλαιστίνη και ούτε θα υπάρχει η ειρήνη η οποία επιθυμεί κάποιος να έχει, για τον απλό λόγο ότι το μίσος και όλες αυτές οι πράξεις που γίνονται καθημερινά θα φέρουν περισσότερο μίσος. Και εδώ χρειάζεται ηγεσία πολιτική και συλλογική. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που πρέπει να καταλάβει κάποιος είναι ότι βγαίνει παραδείγματος χάρη ο Ερντογάν και λέει ότι η Χαμάς εκτελεί τα χρέη της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, ως παράδειγμα. Ή ότι προσεύχεται για την ψυχή του Χανίγε ή τη ψυχή όλων των νεκρών της Χαμάς. Αυτά είναι λάδι στη φωτιά. Το οποίο όμως το λάδι στη φωτιά το παίρνουμε και εμείς, γιατί εμείς είμαστε στην περιοχή. Άρα λοιπόν η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει? Ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μια συγκεκριμένη εμπλοκή η οποία να έχει σχέση με την επίλυση των κρίσεων στην πραγματικότητα. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα, όπως και η Κυπριακή Δημοκρατία, που και οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί εμπιστεύονται τουλάχιστον μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Όμως εγώ αυτό που λέω και το λέω ασυναίσθητα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ότι κατά τη δικιά μου την εμπειρική άποψη, αυτό που έχω δει στο Ισραήλ, αυτό που έχω δει στην Παλαιστινιακή Αρχή όταν είχα πάει, είναι ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει. Είναι πολλών ετών και ο τρόπος με τον οποίο έχει δημιουργηθεί πλέον αυτή η κατάσταση φέρνει πολλαπλασιαστικές τάσεις οι οποίες αν ξεφύγουν στη Μέση Ανατολή, τότε μπορούμε να μιλάμε για πολύ διαφορετικές διαστάσεις. Και να είστε σίγουρος ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει ούτε με το Ιράν, αλλά ο τρόπος που θα το κάνει θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, ακριβώς γιατί δέχεται πιέσεις και από τη Δύση. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον πώς όλες αυτές οι δυνάμεις, και το θίξατε, οι περιφερειακές, οι οποίες ασκούν πιέσεις σε αυτό τον πόλεμο. Για παράδειγμα, η Τουρκία, η οποία κάνει μια δική της πορεία στο διπλωματικό σκηνικό και επηρεάζει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τώρα και λίγο ότι τα απόνερα από τη συνάντηση που είχε ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Σόλτς για το μεταναστευτικό, τη Μέση Ανατολή, τα Eurofighter, ό,τι διεκδικήσεις έχει και ό,τι πιέσεις θέλει να ασκήσει η Τουρκία. Που δεν φαίνεται να πήγε όμως και πολύ καλά. Δηλαδή από ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία και το μεταναστευτικό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πώς μπορεί περισσότερο η Τουρκία να επηρεάσει την εξέλιξη αυτή? Γιατί η Τουρκία είναι και μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά και έχει μεγάλες σχέσεις συνεργατικές με τις γύρω χώρες.
Κοιτάξτε, μπορεί να φανώ λίγο υπερβολικό σε αυτό που θα πω, αλλά επειδή την Τουρκία τη μελετώ με πολλές διαστάσεις διαφορετικές, όχι απαραίτητο στην οπτική ελληνοτουρκικών σχέσεων, το πώς η Τουρκία συμπεριφέρεται στην περιφέρεια, θα σας πω ότι είναι οι ίδιες υποθέσεις που έκανε η Τουρκία τότε με τον Ασάντ στη Συρία. Και έτσι μπήκε στη Συρία, σε πράσινη ζώνη, αν θυμάστε καλά, που είχε κάνει τη δική της πράσινη ζώνη. Εμένα με φοβίζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει αρχίσει μια ρητορική πριν ακόμα μπουν οι Ισραηλινοί στο Λίβανο, η οποία έλεγε ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί την Τουρκία, άρα λοιπόν η Τουρκία πρέπει να είναι έτοιμη για αντεπίθεση, άρα λοιπόν η Τουρκία πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά της, άρα βεβαίως επειδή θέλει να προσδιορίσει τη νομική οντότητα, άμα δείτε το χάρτη πώς είναι τα κατεχόμενα της Κύπρου σε σχέση με το Λίβανο, θα δείτε ότι θα μπορούσε να μπει σε μια πράσινη ζώνη μέσα στο Λίβανο. Το έχει προσπαθήσει και με διαμέσου πολιτικής επικοινωνίας με το TRT που βρισκόταν στο Λίβανο και οι Λιβανέζοι τους εκτοπίζαν, δεν θέλαν να τους μιλήσουν καν, γιατί μπαίνουν στο σκεπτικό να πούνε ότι είναι εγκύτρια δύναμη και εκεί. Mm-hmm. Και μην ξεχνάτε ότι ήταν η Τουρκία η οποία βοηθούσε στο να μην υπάρχει επίλυση για την ΑΟΣ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, που υποτίθεται ήταν μυστική συζήτηση για το κατά πόσο ήταν η ΑΟΣ. Άρα λοιπόν τα συμφέροντα της Τουρκίας είναι ενεργειακά, είναι γεωπολιτικά, είναι στρατηγικά και στο βάθος βέβαια βλέπει εξοπλισμούς, ακριβώς γιατί θέλει να παίζει το καλό, την καλή χώρα σε σχέση με την Ευρώπη, την οποία ξέρει ότι η Ευρώπη τη χρειάζεται, ούτως ώστε να σταματήσει να, έστω να μετριάσει τη μεταναστευτική ροή μέχρι ένα ορισμένο σημείο, όταν αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές και από τη Συρία και από το Ιράκ. Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι κάθε μέρα γίνονται βομβαρδισμοί στο Ιράκ και τη Συρία και υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και έρχεται η Τουρκία και παίζει ακριβώς το ίδιο χαρτί που μας έπαιξε το 20, ότι ή θα κάνετε αυτό ή εμείς θα τους αφήσουμε να περάσουν, και κατά δεύτερο βαθμό ότι η Τουρκία μπορεί να είναι η μόνη εγκύτρια δύναμη στην περιοχή, ουσιαστικά βάζοντας στο μυαλό ότι εμείς θα κάνουμε μια νεοοθωμανική περιοχή της Μέσης Ανατολής σε σχέση με την Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περάσει, yeah, και επηρεάζει κατά πολύ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις βεβαίως, όταν επίσης όταν η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει, να το πω, έναν ειλικρινή αρχικό διάλογο, αλλά όχι απαραίτητος με κάποια πολυτελέσματα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν κάποια αποτελέσματα στο τέλος σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι, γιατί ακριβώς λέγαμε γιατί για τη συνάντηση Σόλτς-Ερντογάν, υπάρχει και συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν. Και υπάρχουν και πολλές πιέσεις για να τα βρούνε σε ένα βαθμό Ελλάδα και Τουρκία διεθνής. Οι πιέσεις αυτές ήταν αναμενόμενες. Αν θυμάστε καλά, κύριε Μεραβελίδη, τα είχαμε συζητήσει πολλές φορές στο παλαιότερο και νομίζω το καλοκαίρι. Θυμάστε που σας έλεγα ότι θα υπάρχει πίεση. Αυτή η πίεση έχει κάποια. Πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία και κάποια αρνητικά στοιχεία. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι η Ελλάδα γνωρίζει ότι σε μια ιδανική περίπτωση θα μπορούσε να εξελιχθεί η Ελλάδα σε έναν πολύ μεγάλο παίχτη στη Μέση Ανατολή, επιλύοντας ζητήματα μεταξύ άλλων και της Τουρκίας. Όμως υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, τα 50 χρόνια κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο είναι αγκάθι και για την Τουρκία και κυρίως για την Τουρκία, και αυτό ίσως δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Για μας είναι κατοχή. Και αυτό πρέπει να μείνει και να ξεκαθαριστεί, ότι κατοχή ίσον κατοχή σημαίνει ότι στρατεύματα πρέπει να φύγουν. Μάλιστα. Και δυστυχώς η Τουρκία δεν το κάνει. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά, το οποίο έχει να κάνει με το ισοζύγιο των δυνάμεων. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δίνει μια δυναμική. Το τρίτο έχει να κάνει με το εμπορικό ισοζύγιο. Και εδώ πέρα η Τουρκία παίζει ένα χαρτί το οποίο λέει: αν δεν παίξει εμπορικό ισοζύγιο με μένα, εγώ θα παίξω με την παγκόσμια αγορά. Η παγκόσμια αγορά δεν έχει όρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όρους. Και εκεί πέρα έχει λοιπόν, δείξει τις προθέσεις με βασικό ζήτημα. Λοιπόν, μπράβο, και μετά έρχεται το ενεργειακό και ούτω καθεξής. Και με αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλό να βράδυ. Είστε καλά.